Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά και τα παρακάτω. Έφτασε ξαφνικά στο κανάλι Μήνυμα Τούρκου προ όλου του Έλληνες για τον σεισμό. Σε λίγο θα σα το μεταφέρω αυτό το λεξί. Όπω και τη δική μου απάντηση, θα μπορέσετε να απαντήσετε κι εσεί με ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Έβαλαν την ουρά στα σκέλια μετά τι αντιδράσει για μία αποστολή βοήθεια στη Συρία. Ο Μητσοτάκη έβαλε το δένδια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Πήγαν περίπατο οι καθησυχασμοί. Προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό που έρχεται και για την Ελλάδα. Συνεχίζουν οι μετεωρολόγοι με την Μπάρμπαρα. Νέε προβλέψει για χιόνια μετά το φιάσκο και την καταστροφολογία. Αυτά και όχι μόνο. Αναλυτικά εδώ στο κανάλι Θάνο Κόκαλο Δημοσιογράφο. Το πραγματικό μέγεθος του καταστροφικού σεισμού στην Τουρκία αποκαλύπτεται σταδιακά όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες. Ταυτόχρονα αυξάνονται και οι απώλειες που έχουν αρχίσει να πλησιάζουν την πρόβλεψη για 20.000 και όπως όλα δείχνουν δεν αποκλείεται και να την ξεπεράσουν. Τα διασωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο. Ανάμεσά τους είναι και η ΕΜΑΚ στην οποία εστιάζουν και αρκετά τουρκικά μέσα ενημέρωσης όπως και φυσικά τα δικά μας. Ο αριθμός των απολειών αναμένεται να τροφοδοτηθεί δυστυχώς και από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πολλές περιοχές έχει διακοπεί η παροχή αερίου για λόγους ασφαλείας. Στην Αλεξανδρέτα παρατηρούνται εικόνες αποκάλυψης, καθώς εκτός από τα συντρίμια, τα νερά πλημμύρισαν την πόλη και την έχουν κάνει ένα με το λιμάνι. Κάτι που έδωσε και την αφορμή σε πολλούς να μιλήσουν για επιβεβαίωση των προφητιών, που προβλέπουν δεινά δίχως τέλος πέρα και μετά τον σεισμό, όπως αποκαλύπτουν οι δορυφορικές εικόνες, η καταστροφή και η η οικονομική για την Τουρκία είναι κολοσιαίου μεγέθους, καθώς ολόκληρες πόλεις έχουν ισοπεδωθεί. Πάνω σε αυτό βασίστηκαν και ορισμένες θεωρίες ότι ο Ερντογάν λόγω της καταστροφής θα κάτσει στα αυγά του και θα σταματήσει την επιθετικότητα αφού η αποκατάσταση των ζημιών θα πάρει όχι απλώς μήνες, αλλά ίσως και χρόνια. Όσοι τα λένε αυτά, μάλλον δεν ξέρουν πώς σκέφτεται ο Ταγίπ. Δεν είναι μόνο οι παράνομες ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία για στρατιωτικές ασκήσεις σε Κρήτη και Χίο, την ώρα που εμείς στέλναμε την ΕΜΑΚ για να βοηθήσει, η Τουρκία λίγο μετά τον σεισμό βομβάρδισε τη Συρία, η οποία επίσης επλήγει πολύ σοβαρά από τα ρίχτερ του Εγκέλαδου. Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό πρόσωπο του Ερντογάν και ο τρόπος σκέψης του. Η Συρία και οι Ορθόδοξοι που ζουν εκεί ακόμα περιμένουν για βοήθεια, ειδικά μετά τη δήλωση Μητσοτάκη, ότι θα στείλει μόνο υπό όρους, ενώ στην Τουρκία έστειλε άμεσα και ανεφόρον. Αυτό μαρτύρησαν και τα γερμανικά μέσα ενημέρωση, γράφοντα ότι ο Μητσοτάκη ήταν ο πρώτο που έστειλε βοήθεια στην Τουρκία. Οι αντιδράσει μετά από αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού ήταν πολλέ και γι' αυτό 24 ώρε μετά σε ειδική αποστολή ανέλαβε ο Νίκος Δένδιας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, λέγοντας ότι η χώρα μας, ανεξαρτήτως των κυρώσεων, προσπαθεί να βοηθήσει και τη Συρία. Τότε για ποιο λόγο χρειαζόταν ο Μητσοτάκη να κάνει αυτή τη δήλωση που εξαίρεσε τη Συρία από βοήθεια. Ρητορικό είναι το ερώτημα και απαντάτε από μόνο του. Η Δαμασκό, ευρισκόμενη σε απελπιστική κατάσταση, αναγκάστηκε να κάνει ειδικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έκκληση για βοήθεια, και η απάντηση που πήρε είναι ότι θα προωθηθεί το αίτημά τη χώρες μέλη με ενθάρρυνση για να βοηθήσουν. Αυτό θα πει ανθρωπισμός ανθρωπισμό εν έτη 2023 στη Δύση. Ανθρωπισμό αλακάρτ, ανεφόρον στην Τουρκία που μέχρι χθε απειλούσε τα δυτικά κράτη για το κλείσιμο των πρεσβειών τους και στη Συρία θα περιμένουν για πολλές μέρες ακόμα όπως φαίνεται. Εν τω μεταξύ, τα τηλεοπτικά κανάλια εδώ στην Ελλάδα συνεχίζουν να δείχνουν συγκινητικές εικόνες έρευνες και διάσωσης από την Τουρκία, γνωρίζοντας ότι αυτό πουλάει, αλλά βοηθάει και στην προώθηση της ελληνοτουρκικής φιλίας, την οποία έτσι κι αλλιώς προωθούσαν πριν το σεισμό, Παρότι ο Ερντογάν απειλούσε ότι θα ισοπεδώσει την Αθήνα στέλνοντα τον τάιφουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η πρωινή εκπομπή τη ΣΕΡΤ που ξεκίνησε με πλάνα από τα συντρίμια και ένα τουρκικό τραγούδι με τίτλο Σε Αγάπησα στον κόσμο. Το βίντεο αναδημοσίευσαν αρκετοί Τούρκοι στα μέσα δικτύωση ενώ έπαιξε και στο τουρκικό κανάλι ΤΕΡΕΤΕ ΧΑΜΠΕΡ. Te Οι γείτονέ μα θέλοντα να δείξουν τι ευχαριστίε του για την ελληνική βοήθεια και συμπαράσταση γράφουν στα social media τη φράση «Ο γείτονα ήρθε ξαφνικά ένα βράδυ για να βοηθήσει». Σε παράφραση της απειλή Ευντογάν ότι θα μπουκάρει, θα έρθει ένα βράδυ στην Ελλάδα. Παράλληλα κυκλοφορούν και πολλά άλλα μηνύματα σε αυτό το στυλ ελληνοτουρκικής φιλίας, όπως το «Γείτονες είμαστε κοντά σας» με σημαίες Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και με Τούρκους TikTokers να μιλάνε για τα κοινά που έχουν οι δύο χώρες με τους σεισμούς και ότι στις δύσκολες στιγμές παραβλέπουν τα πάντα και την έχθρα. Θέλω σε αυτό το σημείο να κάνω μία εξήγηση η οποία θα μας οδηγήσει και στο επόμενο θέμα, δηλαδή το εμπιστευτικό μήνυμα που έστειλε ένας Τούρκος για τον σεισμό προς όλους τους Έλληνες και έφτασε πριν από λίγη ώρα εδώ σε αυτό το κανάλι. Προσωπικά πιστεύω στη φιλία μεταξύ των λαών, βάζοντα στην άκρη και το παρελθόν αν χρειαστεί. Και το λέω αυτό γιατί η μακρινή μου καταγωγή είναι από τα βουλά και το σεσμέ και αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχα για να μιλάω αν η πρόγιαγιά μου δεν είχε καταφέρει αποτύχει να ξεφύγει κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής. Ακόμα και αν βάλω αυτό στην άκρη, προσωπικά έχω έναν κανόνα στον οποίο δεν κάνω ποτέ καμία εξαίρεση. Είναι αυτός που λέει ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Βλέπετε, όλοι αυτοί που σήμερα μιλούν με συγκινητικά μηνύματα για ελληνοτουρκική φιλία ήταν εξαφανισμένοι και έκαναν τουμπεκί όταν ο Ερντογάν μας απειλούσε με τον Ταϊφούν. Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν έλεγε μόνο «θα έρθω ένα βράδυ». Έλεγε ότι θα μας στείλει το συγκεκριμένο πύραυλο για να μας ισοπεδώσει. Όσοι δεν καταλαβαίνουν ή παριστάνουν ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό, θα το εξηγήσουμε. Ένα τέτοιο πύραυλο αν υπάρχει και έφτανε στην Ελλάδα, θα προκαλούσε ίδια αποτελέσματα με αυτά που δυστυχώς είχε ο σεισμός στην Τουρκία. Και τώρα θα ήμασταν εμείς αυτοί που θα ψάχναμε κάτω από τα ερήπια. Αυτό όμως το ξεχνάνε ορισμένοι πολύ εύκολα. Όταν μιλάμε για φιλία, η φιλία πρέπει να είναι αφίδρομη. Δεν θυμάμαι λοιπόν κανέναν από τους όψιμους, δεν λέω για που ειλικρινώς εκφράζονται, δεν θυμάμαι κανένα από αυτούς τους όψιμους σημερινούς πονόψυχους, να είχε στείλει μηνύματα φιλίας κατά του Ερντογάν όταν μας απειλούσε καθημερινά. Πάμε λοιπόν τώρα και στο μήνυμα που έστειλε ένας Τούρκος πριν από λίγη ώρα στο δεύτερο κανάλι, Θάνος Κόκαλς Δημοσιογράφος 2, κάτω από ένα βίντεο που μιλάει για το σεισμό. Όπως γνωρίζετε, στην θεματολογία παρουσιάζουμε αρκετά συχνά περιεχόμενο για την Τουρκία και γι' αυτό το λόγο, όπω σα έχω ξαναπεί, ειδικά το Θάνος Κόκαλη Δημοσιογράφος 2 έχει προσελκύσει και τουρκικά τρολ όταν κάναμε αποκαλύψεις που ενοχλούν το αφήγημα Ερντογάν. Αυτή τη φορά όμω, ένα Τούρκος που προσωπικά έχω την εντύπωση ότι μιλάει ειλικρινώ, έγραψε το εξή στα σχόλια, απευθυνόμενο σε όλου του Έλληνε. Λέει λοιπόν ο Τούρκο Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που μας στήριξαν. Ο τουρκικός λαός αγαπά τους Έλληνες, αλλά ο Ερντογάν πρέπει να φύγει. Αυτή η τελευταία φράση στο μήνυμα του Τούρκου προς όλους τους Έλληνες ότι ο Ερντογάν πρέπει να φύγει, δύσκολα μπορεί κανείς να το εκφράσει όταν είναι στην Τουρκία και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμεί είχαμε βέβαια, ε, δεν πάμε πίσω και εμεί είχαμε εδώ κάποια θεματάκια, τα θυμάστε με τον 19. Βλέπετε, στην Τουρκία έχει ξεκινήσει από χθε ένα κύμα οργής από απλούς πολίτες και την αντιπολίτευση που κατηγορούν τον Ταγίπ για ανετοιμότητα και αναποτελεσματικότητα. Γι' αυτό άλλωστε το τουρκικό κράτος ενεργοποίησε από την πρώτη στιγμή ειδική υπηρεσία που εντοπίζει ιδιαίτερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όποιον καταφέρεται κατά του Ερντογάν. Θέλω τώρα να απαντήσω στον Τούρκο τηλεθεατή που μίλησε για φιλία και τον Τούρκο πρόεδρο που πρέπει να φύγει. Αγαπητέ, καταλαβαίνω ότι δύσκολα μπορείς να πεις κάτι τέτοιο στην Τουρκία και γι' αυτό μάλλον επέλεξες το κανάλι μας για να εκφραστείς και να μεταφέρεις το μήνυμά σου σε όλους τους Έλληνες. Λένε ότι οι λαοί δεν ευθύνονται για τις πράξεις των πολιτικών ηγετών τους. Θα έλεγα ότι προσυπογράφω αν οι ηγέτες δεν ψηφίζονταν. Κάποιοι ψήφισαν τον Ερντογάν όπως ψηφίζεται κάθε Πρωθυπουργό ή πρόεδρος. Περιμένω με αγωνία να δω τι θα ψηφίσει ο τουρκικός λαός στις προσεχείς εκλογές και αν θα εγκρίνει την επιθετικότητα του Ερντογάν ή όχι. Πέρα και πάνω από όλα αυτά όμως, όπως έγραψες λόγω του σεισμού σχόλιο για ελληνοτουρκική φιλία, θα ήθελα να είχες κάνει το ίδιο όταν ο πρόεδρό σα απειλούσε την Ελλάδα με ισοπαίδωση. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και του καλού φίλου. Τέλο, να σου πω ότι με τιμά που πλέον παρακολουθούν αυτή την ενημερωτική προσπάθεια και ξένοι τηλεθεατέ όπω εσύ. Αυτή ήταν η προσωπική μου απάντηση στον Τούρκο τηλεθεατή. Μπορείτε και εσεί να γράψετε τη δική σα με ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και όπω πάντα ευπρεπώ διατυπωμένη μετά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις ότι ο σεισμός στην Τουρκία δεν έχει ενεργοποιήσει δικά μας ρήγματα και δεν επηρεάζει την Ελλάδα, ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος έκρουσε καμπανάκια. Ο καθηγητής σεισμολογίας του Απιθήτα είπε πως κάποια στιγμή θα βιώσουμε στην Ελλάδα έναν σεισμό σαν της Τουρκίας και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Μάλιστα υπενθύμησε τους μεγάλους σεισμούς που έχουμε ξεχάσει τον 7,5 Ρίχτερ στην Αμοργό το 1956 και τον 7,2 στην Κεφαλονιά το 1953. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πώς θα αντιδράσουμε και τι θα γίνει στην αντίστοιχη περίπτωση, είπε μεταξύ άλλων ο Παπαζάχος. Υπενθυμίζω και την ανησυχία που είχε εκφράσει ούκ ολίγες φορές ο Άκης Τσελέδης, ιδιαιτέρως για τις Αλκιονίδες, που όπως έχει πει τα επόμενα χρόνια μπορεί να δώσουν μεγάλο σεισμό. Όποτε όμως συζητάμε για σεισμούς και αντοχές, όπως γίνεται τώρα λόγω Τουρκίας, δίνεται βάση κυρίως στην αντισυσμικότητα των κτηρίων. Βλέποντας όμως, όπως το έχετε παρατηρήσει και εσείς, τον κρατικό μηχανισμό, πώς λειτουργεί στην Ελλάδα και πώς τα κάνει μαντάρα με μία απλή βροχή ή έναν απλό χιονιά, νομίζω ότι η κρατική ετοιμότητα πρέπει να μας απασχολεί εξίσου. Μιας και μιλήσαμε για χιονιά, οι μετεωρολόγοι μετά το φιάσκο και την καταστροφολογία για την Μπάρμπαρα, συνεχίζουν τις προβλέψεις και κάνουν λόγο για νέο κύμα χιονοπτώσεων μέχρι την Πέμπτη. Κάπως έτσι φίλε και φίλοι φτάσαμε στο τέλος. Αν θέλετε να ενημερώσετε αυτομάτως για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, πρέπει να κάνετε γραφή. Πατήστε και τον καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Όσοι το έχετε κάνει, ελέγξτε αν παραμένετε γεγραμμένοι και αν το κάνετε σωστά. Από εμένα, μια πολύ καλή συνέχεια, να είστε καλά, για χαρά.